Κούρδοι μαχητές στη Συρία προβάλλουν σήμερα ισχυρή αντίσταση στις τουρκικές δυνάμεις και στους συμμάχους τους που προσπαθούν να καταλάβουν μια πόλη κλειδί στη Μεθόριο με την Τουρκία. Επισήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι τουρκικές δυνάμεις και Σύριοι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα ξεκίνησαν στις 9 Οκτωβρίου επιχείρηση στη Βόρεια Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής, μονάδας προστασίας του λαού, την οποία θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση και έκτοτε έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μια περιοχή μήκους μεγαλύτερων των 100 χιλιομέτρων. Έχουν επίσης εισέλθει στην μεθοριακή πόλη κλειδί Ρας Αλ Άιν και πλέον προσπαθούν να θέσουν πλήρως υπό τον έλεγχό τους. Όμως οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια αραβοκουρδική συμμαχία στην οποία κυριαρχούν οι μονάδες προστασίας του λαού, εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη αντεπίθεση εναντίον των τουρκικών δυνάμεων και των Σύρων συμμάχων τους κοντά στη Ρας Αλ Άιν, εξήγησε το παρατηρητήριο.